Αγαπητοί φίλοι του TimeTV, δραματικές εμφανίζονται οι συνέπειες στον τομέα υγείας εξαιτίας της κάθετης μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η Τρόικα εξακολουθεί να πιέζει για περαιτέρω μείωση. Αυτό οδηγεί σε σημαντικές ελλείψεις, σε υποδοσολόγηση στην πλευρά της αγοράς και σε σοβαρά προβλήματα στον τομέα τομέα των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής μας συνομιλίας με έναν εκλεκτό καλεσμένο, με τον κύριο Αντώνη Ευμορφιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μετοκεμή Ελλάς. Ας παρακολουθήσουμε την συνομιλία μαζί. Κύριε Ευμορφιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να έχουμε έτσι αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζετε πολύ καλά την αγορά, οπότε νομίζω και οι τηλεθεατές θα έχουν μια καλή εικόνα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χτενά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σαφής, λιτός και περιεκτικός. Είναι αλήθεια ότι αυτό το διάστημα γίνεται μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις δηλώσεις των επισήμων που μιλούν, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Τρόικα για το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης. Φαίνεται ότι τα πάντα εστιάζονται γύρω από αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις που εσείς νιώθετε ότι έχουν καταγραφεί στην αγορά εξαιτίας αυτού του ανελαίτου κυνηγητού? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πω το εξής, ότι σε όλη την προηγούμενη πορεία η κυβέρνηση με τις ενέργειές της έχει επικεντρωθεί κυρίως στα γενώσιμα. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε ότι τα γενώσιμα αντιπροσωπεύουν μόνο το 18% της δαπάνης, της φαρμακευτικής δαπάνης. Άρα λοιπόν φαίνεται, και αυτές είναι η κατάληξη, ότι προσπαθεί από αυτό το 18% να εξοικονομήσει τα περισσότερα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει το θέμα τι συμβαίνει με το θέμα του κυνηγητού αυτού που λέτε κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σημαντική έως δραματική μείωση των τιμών που, αν κανείς κάνει ένα υπολογισμό, είναι γύρω στο 40-45%. Σε αυτό πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχει επιβληθεί ένα rebate 9%, επιστρέφουμε δηλαδή ένα 9% των πωλήσεων που κάνουμε στα ταμεία, που αυτό είναι, μπορεί να τη συνυπολογιστεί σαν έκπτωση. Επομένως, στο 40-45 προσθέτει το 9. Και επιπλέον έχουμε το clawback, το οποίο έχει να κάνει με το αν έχουμε υπερβεί την φαρμακευτική δαπάνη, που ας πούμε φαίνεται, αν κανείς δει το πρώτο εξάμεινο του 2013, επειδή μας ήρθαν κάποια clawback, ότι αυτό είναι ένα επιπλέον 7-8% επιπλέον, το ποσό δηλαδή αυτό είναι ισόποσο αυτής της έκπτωσης, με αποτέλεσμα, αν κανείς αυτά τα προσθέσει, να φτάσει, ξέρω εγώ, στο 65%. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια δραματική μείωση. Τι έκπτωση έχει? Έχουμε σημαντικές ελλείψεις προϊόντων σε φαρμακεία, νοσοκομεία κτλ. Έχουν γίνει αντικαταστάσεις προϊόντων λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης. Έχουν ενισχυθεί οι παράλληλες εξαγωγές. Σωστά. Έχουμε μία αύξηση της συμμετοχής των ασθενών. Παλιά οι ασθενείς, όπως ξέρετε, πληρώνουν ένα 25%. Τώρα δεν πληρώνουν μόνο αυτό το ποσό, πληρώνουν και τη διαφορά που είναι με την τιμή που αναγράφεται στη λίστα, την τιμή αναφοράς ή την ασφαλιστική τιμή. Και επίσης, μία σημαντικότατη επίπτωση που την αφήνω τελευταία, αλλά για μένα είναι πρώτη, σημαντική μείωση τάσεων εργασίας στις φαρμακευτικές εταιρείες. Σημαντική μείωση. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα εσείς νιώθετε ότι για να πιάσουμε το κοινωνικό σύνολο, θα έρθουμε και στο επίπεδο των επιχειρήσεων γιατί έχει ενδιαφέρον, στο κοινωνικό σύνολο νιώθετε να έχουν καταγραφεί εξελίξεις που αφορούν την υγεία του απλού πολίτη? Γιατί ρωτώ αυτό? Σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή του κ. Φαντόπουλου, αναφέρεται ότι το προσδόκιμο ζωής έχει κατέβει 3 χρόνια. Ότι πλέον πηγαίνουμε προς το μέσο όρο των ανατολικών χωρών.
Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, όλο αυτό που βιώνουμε και που εκφράζεται και με τη μείωση, μπορεί να έχει και ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες στην υγεία του κοινωνικού συνόλου, να το δούμε έτσι γενικά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε καταγραφεί, έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις από γιατρούς, φαρμακοποιούς, με τους οποίους είμαστε σε άμεση επαφή, που έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Καταρχήν, λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει μια υποδοσολόγηση των ασθενών. Οι ασθενείς δηλαδή, προκειμένου να εξοικονομήσουν, να κρατήσει περισσότερο η θεραπεία τους, εάν είναι δύο χάπια την ημέρα η συνιστόμενη θεραπεία, παίρνουν ένα την ημέρα, προκειμένου να κρατήσει περισσότερο το εμβαλάιο. Υπάρχουν ασθενείς που μένουν μέρα παραμέρα, γιατί για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έχουμε περιπτώσεις που οι ασθενείς πάνε, πολλές περιπτώσεις, που οι ασθενείς πάνε στο φαρμακοποιό και από τα δύο ή τρία φάρμακα τα οποία τους γράφει ο γιατρός, επιλέγουν αυτό που αυτοί θεωρούν πιο αναγκαίο, ακριβώς λόγω της οικονομικής τους δυσπραγίας. Και βεβαίως έχουμε και περιπτώσεις διακοπής θεραπείας στο ασθενούς. Δηλαδή μπορεί να τη διακόψει για ένα διάστημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, στους συνταξιούχους και στους οικονομικά ασθενέστερους, αυτό που είναι πρωταρχικό είναι η επιβίωση. Μάλιστα. Επομένως, προκειμένου να βρει κάποια λεφτά για να τα δώσει στο παιδί του, στον εγγονό του κτλ., βάζει την υγεία του σε μια δεύτερη πλέον προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε ασθένειες οι οποίες δεν είναι έντονα συμπτωματολογικές, δηλαδή λιπίδια, δηλαδή υπέρταση κτλ. Έχετε και βέβαια, με συγχωρείτε, έχουμε τις ψυχιατρικές ασθένειες οι οποίες είναι σε έξαρση. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή κατάθλιψη. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αν δηλαδή η κρίση έφερε καινούργιες ασθένειες ή επιδείνωσε κάποιες ασθένειες. Βεβαίως. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των περιστατικών αυτών που έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια, από ό,τι και εγώ έχω διαβάσει, γιατί δεν είμαι μέσα στη μελέτη, αύξηση περιπτώσεις αυτοκτονιών κτλ. Μάλιστα. Νιώθετε ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν ασθενείς δύο ταχυτήτων? Ήδη αυτό σε ένα βαθμό συμβαίνει, αλλά θα ενταθεί αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέτεται το θέμα της φημολογούμενης δραστικής μείωσης των γενοσύμων. Ακριβώς. Έτσι, αυτό που λέγεται τώρα ότι πρόκειται να συμβεί το 2014. Ωραία, εδώ κανείς θα μπορούσε να αντιστρέψει το ερώτημα και να θέσει το εξής. Θέλουμε φάρμακα ποιοτικά, αποτελεσματικά, ασφαλή και οικονομικά με μειωμένες τιμές, αλλά όχι ισοπεδωτικές. Γιατί στην περίπτωση που θέλουμε ισοπεδωτικές, πάμε στο άλλο κομμάτι, ότι ναι, τότε εκεί θα επικρατήσουν φάρμακα από Ασία, όπου οι μηχανισμοί αξιολόγησης και τα λοιπά, πιστοποίησης και ελέγχου και τα λοιπά, είναι πολύ κατώτεροι. Μάλιστα. Έως ανύπαρκτη, θα έλεγα εγώ. Των ευρωπαϊκών. Σωστά. Σε μια λοιπόν οικονομική κρίση, της οποίας το τέλος δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να το δει κανείς τόσο εύκολα, αυτό είναι πολύ πιθανό συμβεί. Ξέρετε κάτι, εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η σπονδυλική στήλη όλων των προσπαθειών είναι η μείωση της δαπάνης. Δεν μπορεί λοιπόν να βαδίσει κανείς, αν πρακτικά βαδίσει κανείς με μοναδικό κριτήριο τη μείωση της δαπάνης, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Υπό την εξής έννοια, είναι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει η Τρόικα σαν βάση ικανά να μπορέσουν να συντηρήσουν τη δημόσια υγεία σε ένα ανεκτό επίπεδο? Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα σήμερα. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ χαμηλά, διότι εδώ πάλι τίθεται ένα θέμα εξήγηλε, ας πούμε, το Υπουργείο, ότι τα γενώσιμα θα αυξηθούν, πρέπει να αυξηθούν και να πάνε στο 60%. Εκεί στηρίζει λοιπόν το Υπουργείο το ότι αν το 60% γίνει γενώσιμο, μπορεί να δικαιολογηθεί, τότε η δαπάνη θα πέσει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί καταρχήν δεν έχει διευκρινιστεί για ποιο 60% μιλάμε. Μιλάμε για το
για τις κατηγορίες των γενοσύμων εκεί όπου υπάρχουν γενώσιμα ή για όλη την αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή όπου είναι και τα off-patent είναι και τα on-patent φάρμακα. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Επομένως, εάν αυτό δεν γίνει, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και μάλιστα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε η δαπάνη αυτή είναι πάρα πολύ σφιχτή. Mm-hmm. Πάρα πολύ σφιχτή. Πρακτικά δηλαδή είναι αδύνατον ο όγκος των χρημάτων που καταναλώνεται για τα πρωτότυπα να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των γενοσύμων. Αυτό μας λέτε. Κοιτάξτε, είναι αδύνατο. Μια μεγάλη κατηγορία είναι τα πρωτότυπα τα οποία δεν έχουν γενώσιμο. Σωστό. Άρα λοιπόν εκεί, αν ο γιατρός γράψει αυτό το προϊόν, θα εκτελεστεί αυτό το προϊόν. Το οποίο είναι και ακριβό προϊόν, δηλαδή είναι ακριβότερο από τα άλλα. Σωστά. Επομένως είναι μια μεγάλη κατηγορία πρωτοτύπων η οποία δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ξέχωρα από το γεγονός του ότι αν δοθούν τα ανάλογα κίνητρα στο γιατρό, θα ισχύσει το φαινόμενο της υποκατάστασης. Δηλαδή ο γιατρός θα φύγει από το γενώσιμο και θα πάει σε ένα αντίστοιχο πρωτότυπο το οποίο έχει ακόμα πατέντα. Κατά συνέπεια, αυτό που περιμένει να δει η κυβέρνηση δεν θα το δει. Θα δει μια αύξηση. Νιώθετε ότι υπάρχει τρόπος αντίδρασης σε αυτή την υπόθεση? Ρωτώ το εξής. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έκανε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση πρόσφατα στο μπάντμιντον. Όπου 3.000 άνθρωποι περίπου, κυρίως και οι εργαζόμενοι, και εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το θέσουμε, έβγαλε στην επιφάνεια την ανάγκη στήριξης του ελληνικού φαρμάκου, που εκτός των άλλων στηρίζει και την απασχόληση. Νιώθετε ότι υπάρχουν όπλα ούτως ώστε το ελληνικό φάρμακο, που έχει αποδειχθεί ότι είναι ποιοτικό φάρμακο, εξαιτίας του γεγονότος ότι πωλείται σε δεκάδες χώρες, μπορεί να βρει τη θέση του και στην εγχώρια αγορά? Κοιτάξτε, σαφώς ναι. Κατά τη γνώμη μου, η στόχευση του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξει σαφώς το επώνυμο γενώσιμο φάρμακο. Έτσι. Χρειάζονται όμως κάποιες αλλαγές στην πολιτική του φαρμάκου. Δηλαδή, πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα γενώσιμα. Και εδώ η πολιτεία έχει ένα σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στο να βγάλει από τους ασθενείς τη δυσπιστία γύρω από το γενώσιμο και βεβαίως και για το ελληνικό φάρμακο. Έτσι. Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς. Όπως? Ας πούμε, ένα κίνητρο το οποίο λέγεται και εφημολογείται είναι ότι εάν συνταγογραφεί γενώσιμα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τότε θα υπάρξει ένα οικονομικό αντίβαρο. Τώρα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, μάλιστα, αλλά μπορεί να είναι μια αύξηση των ασθενών που του δίνεται η ευκαιρία να έχει περισσότερη, σαν γιατρός που είναι στο ΝΕΟΠΗ κλπ. Κίνητρα οικονομικά για τους ασθενείς. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ο ασθενής, παίρνοντας το γενώσιμο, να πληρώνει λιγότερα, να απαλλάσσεται, να απαλλάσσεται, ναι, έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να υποστηριχθεί ο έλεγχος της συνταγογράφησης. Τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ισχύσουν και να ισχύσουν ουσιαστικά, γιατί μπορεί να ισχύσουν και να μην ισχύσουν ουσιαστικά. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή να υπάρξει ένας έλεγχος γύρω από εκεί. Και βεβαίως κίνητρα στους φαρμακοποιούς. Η αίσθησή σας ωστόσο είναι ότι η πολιτεία έχει αυτή την αγωνία? Το ρωτώ αυτό γιατί όταν τελικώς βρίσκεται η υπόθεση στη διαπραγμάτευση, εκεί ποιος κάνει, έχει την τελευταία λέξη? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Κοιτάξτε, η πολιτεία καταρχήν έχει ένα οικονομικό στόχο να επιτύχει και αυτό της δημιουργεί ένα φοβερό άγχος. Έτσι. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται ότι ο Υπουργός έχει διάθεση να το δει. Απλώς δεν πρέπει αποκλειστικά και μόνο μέσα στις σκέψεις του ή μέσα στις σκέψεις να κυριαρχεί το οικονομικό, το οικονομικό σκέλος. Μάλιστα. Γιατί πίσω από κάποιες αποφάσεις υπάρχει, που είναι ουσιαστικές, υπάρχει και οικονομικό όφελος, εάν δηλαδή δώσει μια ευκαιρία να επικρατήσει το γενώσιμο επώνυμο φάρμακο ή το ελληνικό φάρμακο,
Αυτό έχει ένα ουσιαστικό οικονομικό αντίπαλο. Αυτό θέλω να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο υπό την έννοια ότι όταν στηρίζεις έναν παραγωγικό κλάδο στη χώρα, είναι μακροπρόθεσμη το όφελος που μπορεί να έχει. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Κτενά, ισχύσει το κακό σενάριο που λέγαμε πριν, θα κλείσουν εταιρείες, θα κλείσουν εργοστάσια, θα χαθούν θέσεις εργασίας, δηλαδή, που φέρνουν ένα οικονομικό, σημαντικό οικονομικό όφελος στην κυβέρνηση, στο κράτος. Στο κράτος μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα. Για να έρθουμε λίγο στο επιχειρηματικό πεδίο, πιάσαμε λίγο την κοινωνία. Επιχειρηματικά, τι αλλαγές νιώθετε ότι γίνονται στο επιχειρηματικό κλίμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είπατε προηγουμένως ότι καταρχήν έχουν απολυθεί αρκετοί εργαζόμενοι. Yeah. Νιώθετε ωστόσο ότι μπορεί να υπάρξουν και το είπατε ενδεχομένως αυτό το κίνδυνο και κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, εξαγορές. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Έτσι. Γιατί δουλεύουμε σε ένα πρωτοφανές, αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπου δεν μπορείτε να κάνετε σχεδιασμό. Όπου δεν μπορείτε να κάνετε σχεδιασμό. Θα έλεγα ότι στο ερώτημα που τίθεται, το πρώτο κανείς πρέπει να κάνει είναι να δει πώς μπορεί να αναδιοργανώσει την επιχείρησή του έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Και εκεί κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε και την επιβίωση της εταιρείας και των θέσεων εργασίας που έχουμε στην εταιρεία μας. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ναι, πιθανόν αυτό να είναι μία λύση σε ορισμένες περιπτώσεις του να δημιουργηθούν συγκεντρώσεις δυνάμεων που σημαίνει εξοικονόμηση πόρων κλπ. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε και κάποια αδύνατα σημεία. Έτσι. Δηλαδή, σε μία συγκέντρωση δυνάμεων σημαίνει και μία μείωση θέσεων εργασίας. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Μείωση γραφείων, μείωση τέτοιων κτλ. Που αυτό είναι ένα αντίβαρο πάρα πολύ αδύνατο για την οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας. Η πορεία της εταιρείας σας στη διάρκεια της κρίσης πώς εμφανίζεται? Γιατί εδώ τα πράγματα με εσάς κινούνται κάπως πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, κοιτάξτε, η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή με στοιχεία IMS έχει ένα growth 25% σε values σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο που αντικειμενικά είναι μια καλή πορεία. Μάλιστα. Παρόλα αυτά δυσκολευόμαστε με την έννοια του ότι έχει ανέβει πολύ το κόστος προϊόντων λόγω της μειώσης τιμών κτλ. Άρα η κερδοφορία έχει πέσει, έχει συρρυκνωθεί απίστευτα. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, ναι, δεν είμαστε τις εταιρείες. Είμαστε τις εταιρείες που πάμε καλά. Έτσι, Πρέπει να πούμε ότι η Medochemie Hellas είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των γενοσύμων. Κοιτάξτε, ναι, η Medochemie τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κάνει μία σημαντική άνοδο και πάλι με τα τελευταία στοιχεία σε εταιρείες που πουλούν μόνο φάρμακα, γενοσύμων εταιρείες. Μάλιστα. Στις πρώτες 20, το πρώτο οκτάμινο είναι η τρίτη σε growth. Μάλιστα. Είναι μέσα στις τρεις πρώτες. Γύρω στο 25%. Που αυτό δείχνει μια υγιή πορεία. Μάλιστα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να πούμε ότι ανήκεται σε ένα ευρύτερο όμιλο, ο οποίος έχει την έδρα του στην Κύπρο. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των μεγεθών αυτού του ομίλου. Κοιτάξτε, η Medochemie είναι μια εταιρεία η οποία επεκτείνει τον κύκλο εργασιών της σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Έχει έδρα την Κύπρο, εξάγει σε 95 χώρες στον κόσμο. Το 60% των εξαγωγών της είναι προς την Ευρώπη, όπου όπως ξέρετε τα στάνταρ εκεί είναι ψηλά. Άρα αυτό είναι μια ακόμα πιστοποίηση. Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι ότι η Medochemie ανήκει στην ΕΓΑ, που είναι ο σύλλογος των πανευρωπαϊκών εταιριών γενοσύμων, όπου εκεί για να μπει κανείς αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια, έτσι, αξιοπιστίας, πιστοποίησης κτλ. Δηλαδή είναι μια επιβεβαίωση ότι τηρεί τα στάνταρ τα οποία απαιτεί η Ευρώπη για τα φάρμακα. Έχει 11 μονάδες.
παραγωγικές μονάδες. Και είναι μια εταιρεία η οποία διεθνώς πάει πολύ καλά. Πάντως είναι αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι και η κυπριακών συμφερόντων αυτή η εταιρεία διατήρησε επί πολλά χρόνια τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πάντοτε δεν ήταν και οι καλύτερες χρονιές. Μιλάω για το παρελθόν. Έχετε δίκιο. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, που είναι ο κύριος Πίτας, ο οποίος είναι γιατρός, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με, θα έλεγα, ιδιαίτερη αγάπη προς την Ελλάδα. Επομένως δεν διανοείται τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορεί να φύγει από την Ελλάδα, να κλείσει τις εταιρείες κτλ. Επομένως, άλλωστε η Κύπρος είναι ευρύτερος ελλαδικός χώρος. Σωστά. Και εμείς έτσι αισθάνονται οι Έλληνες. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς βλέπετε τις προσδοκίες σας, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το χρόνο που έρχεται? Ποια είναι η αίσθησή σας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να κάνει και έναν σαφή προγραμματισμό, γιατί δεν έχει τα δεδομένα. Αλλά ποια είναι η αίσθησή σας για το χρόνο που έρχεται? Κοιτάξτε, εγώ γενικά είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Και γενικά μπορώ να σας πω, είμαι αισιόδοξος. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολούμαι τώρα με το τι θα κάνει η εταιρεία το 2014, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο είναι το καθεστώς τιμολόγησης για το 2014. Εντάξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον ΕΟΠΗ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους διαγωνισμούς στα νοσοκομεία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα κίνητρα που θα δοθούν στους ασθενείς και στους νοσοκομείους. Δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί το ποσοστό γενοσύμων και πόσο θα αυξηθεί, σε σχέση τι εννοούν δηλαδή οι άνθρωποι γύρω από αυτό. Άρα είναι πρωτοφανές, έτσι, είναι πρωτοφανές το να είσαι 2 μήνες πριν τον προηγούμενο χρόνο και να μην έχεις κανένα στοιχείο. Κανένα δεδομένο. Άρα κάνεις τα πλάνα σου με υποθέσεις, οι οποίες αύριο μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μορφιάδη, και ελπίζω ότι μία από τις επόμενες συναντήσεις μας να είναι σε ένα ευνοϊκότερο κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.